αισιόδοξος για το καλό σενάριο που θέλει να μην έχουμε ένα μεγάλο δεύτερο κύμα κορονοϊού στη χώρα μας το φθινόπωρο, γεγονός που θα επιτρέψει την ανάκαμψη του τουρισμού μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού Κωνσταντίνος Λούλης, που βρέθηκε σήμερα στα Γιάννενα και συμμετείχε σε συσκέψεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του κλάδου. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ηπείρου μετά από πρωτοβουλία της βουλευτή Ιωαννίνων Μαρίας Κεφάλα, ο κύριος Λούλης άκουσε τα ζητήματα που έθεσαν οι επαγγελματίες, ενώ σε δηλώσεις του σημείωσε πως θα αναλάβει και αυτός πρωτοβουλίες με στόχο την απευθείας αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με το Ισραήλ. Αυτό το οποίο το ακούσατε το τελευταίο, το χθεσινό, από τον Πρωθυπουργό, πως τα αεροδρόμια θα ξεκινάνε σε 3 στάδια, δηλαδή 1η Ιουνίου, 15 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Οι χώρες εκείνες οι οποίες πιστοποιούνται από το Διεθνή Οργανισμό για την Ασφάλεια τη Γεωνομική των Αεροδρομίων καθορίζουν πώς θα υποδεχόμαστε κι εμείς αναλόγως τους ανθρώπους από αυτές τις χώρες που έρχονται. Τα πράγματα θέλω να ελπίζω ότι θα ομαλοποιηθούν και το καλύτερο σενάριο είναι να μην έχουμε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο αναζωπήρωση, οπότε έτσι θα φτάσουμε το 21 το καλοκαίρι, 22 το πολύ, να ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό τουριστών. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ότι αν έχουμε μια πάλι αναζωπήρωση, έστω και μικρή, αυτό θα μας κάνει να περάσουν 4 χρόνια για να φτάσουμε στα περσινά μας επίπεδα. Και στο χειρότερο σενάριο, που δηλαδή ένα ελάχιστο ποσοστό το πιστεύει αυτό ότι μπορεί να γίνει, τότε θα πάμε και θα έχουμε μια ταλαιπωρία 5ετίας, ας το πω έτσι. Αλλά και εγώ πιστεύω και εύχομαι ότι είναι ακριβώς αυτά που είπαμε με το πρώτο σενάριο, ότι έτσι θα πάει η κατάσταση. Γιατί οι Ισραηλίτες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στα Γιάννενα και λόγω της ιστορίας. Μην ξεχνάμε ότι πρώτου πολέμου μέσα στο νησί κατοικούσαν, αλλά και στον περίγυρο γενικά υπήρχαν οικογένειες Εβραίων μέχρι στην Παραμυθιά, μέχρι και σε Κομοπόλης. Και από όλους αυτούς τους καημένους ανθρώπους τώρα μιλάμε για μερικές δεκάδες που έχουν αναπομείνει, ούτε καν εκατοντάδες. Και το βλέπουν και σαν ένα τόπο προσκυνήματος. Τα Γιάννενα για αυτούς είναι κάτι που έχουν πολλοί που είχαν συγγενείς εδώ, όλα αυτά, και θα έρθουν. Και πιστεύω ότι θα το κάνουν, οι Ισραηλινοί είναι ευέλικτοι σε αυτά. Και έχουμε και πολύ καλές σχέσεις και θα πάω με το διευθυντή του γραφείου μου, που είναι Εβραίος, είναι πολύ αγαπητός, και στον πρέσβη του Ισραήλ, και θα κανονίσω αυτή τη βδομάδα να πάμε και θα του το ζητήσουμε αυτό, γιατί βολεύει πάρα πολύ. Παρακαταθήκη την αποτελεσματικότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετώπισε την υγειονομική κρίση τους τελευταίους μήνες και με ένα πολύ γενναίο ευρωπαϊκό πακέτο, το οποίο ελπιστούμε να γίνει μια γέφυρα από τους επόμενους μήνες για ένα πολύ καλύτερο και μια δυνατή ανάκαμψη το 2021. Όλα αυτά μας δίνουν την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι με σταθερά βήματα θα πάμε στην επόμενη μέρα. Θέλω να σας ζητήσω, κύριε Γενική, να βοηθήσετε και εσείς με τη σειρά σας να προωθηθεί η Ήπειρος ως ο τόπος που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Στις δράσεις και ενέργειες της περιφέρειας Ηπείρου, που είχαν ως αποτέλεσμα την καλή διαχείριση του κορονοϊού σε υγειονομικό επίπεδο, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, σημειώνοντας παράλληλα πως γίνονται ενέργειες και προετοιμασία για τον έλεγχο των επισκεπτών στα αεροδρόμια και τα σημεία εισόδου στην Ήπειρο. Επιπλέον, μετά από αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων, η Περιφέρεια θα συμβάλλει στην διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων που προβλέπονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περάσουμε, πιστεύω, από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος πιο ανώδυνα αυτό το πρόβλημα. Σήμερα ερχόμαστε όμως σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σχέση και με τον κορονοϊό, αλλά έχει και σχέση με το
να ξαναβάλουμε την οικονομία μπροστά και την μία παράμετρο μεγάλη που είναι μέσω του τουρισμού. Εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου αυτή τη στιγμή καθαρίζουμε παντού τις παραλίες μας και γενικά κοιτάμε να ευπρεπίσουμε τα πράγματα ερχόμενοι από μία χειμέρια ανάρκη η οποία είχαμε πέσει λόγω του κορονοϊού. Αρκετή και η αυτοδιοίκηση, όσοι δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα να αντιμετωπίσει αυτόν τον καιρό. Έχουμε συνονοηθεί μετά από αίτημα του Συλλόγου Ξενοδόχων και βρίσκουμε τους καταλλήλους ανθρώπους να κάνουμε τα σεμινάρια αυτά που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθήσουν είτε οι ξενοδόχοι σε όλη την Ήπειρο, είτε τα καταστήματα εστίασης, γενικά αυτοί που θα δεχτούν ξενοκόσμο. Επίσης, οι υπηρεσίες που ασχολούνται εδώ, παράδειγμα, μάθαμε χτες ότι παράδειγμα έχουμε την Αλβανία δίπλα, άρχισαν πάνε τουρίστες και βρέθηκε κάποιοι, ας πούμε, για μην πούμε ότι μπορεί να είναι ύποπτο. Θεωρούμε ότι στην Κακαβιά, στη Μέρτζαλη, στο Μαυρομάτι που περνάνε κόσμος τουριστικά, στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, και στα αεροδρόμια και το ένα και το άλλο, ο κόσμος που θα έρθει για εδώ εμείς πρέπει να τον ελέγξουμε. Πώς θα τον ελέγξουμε? Έχουμε τις υπηρεσίες που ψάχνουν για έναν ειδικό θάλαμο που υπάρχει, που κάνει και έναν ψεκασμό, αλλά μετράει και τη θερμοκρασία. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί έτσι κατά κάποιον τρόπο θα φυλάμε τουλάχιστον αυτοί που μπαίνουν απ' έξω στην περιοχή μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ούτε στην Εγνατία Οδό, ούτε στην Ιόνια, αλλά τουλάχιστον από τα περάσματα που έρχεται κόσμος στην Ήπειρο από το εξωτερικό, εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Βέβαια, έχουμε ένα tour. Τα διαβάσατε αυτές τις μέρες ότι η πιο ασφαλής περιοχή που έχει παραλία είναι το Μονολίθιο. Αυτό πέρασε σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό δίνει υποχρεώσεις πολλές σε εμάς. Τα αιτήματα για ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα προβολής του Υπουργείου αλλά και την επίσπευση της επαναλειτουργίας με διεθνείς πτήσεις των αεροδρομίων Ιωαννίνων και Πρέβεζας από τις 15 Ιουνίου ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Στράτος Ιωάννου. Στίχημα για την πόλη των Ιωαννίνων χαρακτήρισε τις εξελίξεις του Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ, καθώς τότε προγραμματίζονται αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις που αποτελούν πόλο έλξης. Αυτό το πρωτόγνωρο που συνέβη στην Ελλάδα, η ιστορία με την πανδημία και σε όλο τον κόσμο, μπορεί να ξεπεραστεί όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, στοχεύοντας όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου, αλλά και εμείς σαν περιφέρεια και η Δήμη με την προβολή που θα στηρίξουμε και το είναι πάνω στον εσωτερικό τουρισμό. Άρα το πρώτο μας κοινό μέλημα είναι η προβολή μας στο εσωτερικό. Στους Έλληνες, να τους δείξουμε και να τους θυμίσουμε πως η Ήπειρος είναι μια όμορφη περιοχή και πρέπει να έρθουν και να την ξαναεπισκεπτούν. Ένα δεύτερο που πρέπει να στοχεύσουμε είναι σε χώρες που ανακοινωθήκαν χθες από τη ΙΔΑ. Είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό να βάλει κάποιες χώρες μέσα που δεν ήταν στην πρώτη κατηγορία, μέσα σε αυτούς που είχαν αποφασίσει, όπως ήταν η Δανία, η Νορβηγία, η Φιλανδία αλλά και η Αλβανία. Μετά και από αίτημα και των ξενοδόχων, των ενώσεων ξενοδόχων και μπήκαν και αυτές, ανακοινωθήκαν χθες. Δηλαδή οι χώρες με επιδημιολογικά κριτήρια. Προσδοκάμε στη στήριξη της Κύπρου, του Ισραήλ, περιοχές που χρόνια σαν αγορές πηγαίνουμε, επισκεπτόμαστε και έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες και είναι αγορές νέες που ανοίξανε. Και όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου που συζητάμε ξέρουν ότι αυτή η χρονιά φέτος, όπως σωστά είπατε και εσείς, δεν μπορούν ότι ξεκινάνε από το μηδέν. Είναι και η δική μας δυσκολία, μιλάω σαν δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων ή του νομού, αν θέλετε, που δεν έχει παράγεια, είναι η δυσκολία, θα πρέπει να πείσουμε τους Έλληνες επισκέπτες ότι αξίζει τον κόπο να συνδυάσουν στις διακοπές τους όχι μόνο τα παραθαλάσσια μέρη της Ήπειρου, αν θέλετε, αλλά και τα πιο ορεινά μέρη
την πόλη μας και τη γύρω περιοχή. Το είναι ένα από τα στοιχήματα του επόμενου διμήνου. Όχι πολύ εύκολο, γιατί οι χρόνοι είναι πολύ περιορισμένοι. Το μεγάλο όμως στοίχημα τουρισμού στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από τον Σεπτέμβριο. Ό,τι δραστηριότητα ήταν, γιατί ο τουρισμός της πόλης τουλάχιστον των Ιωαννίνων στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνεδριακές και αθλητικές δραστηριότητες. Όλα αυτά που ήταν δρομολογημένα για μετά το Πάσχα, δηλαδή μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, έχουν μεταφερθεί Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και προϋποθέτουν συνωστισμό και κλειστούς χώρους. Αν αυτά μπορέσουν να δρομολογηθούν, γι' αυτό λέω είναι η επάνωδος στην κανονικότητα, τότε πραγματικά πιστεύω απέραντα ότι με πολύ μικρές απώλειες θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων του τουρισμού και των συναφών επαγγελμάτων ζήτησαν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών. Με βάση τα όσα μας έχουν γίνει γνωστά, έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε υγειονομικό πρωτόκολλο που απαιτεί αναλώσιμα, γιατρό-συνεργαζόμενο, εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου με τηλεκατάρτιση. Άλλες περιφέρειες θα παρέχουν δωρεάν την κατάρτιση, άλλες όχι. Εδώ κάνουμε μια προσπάθεια σε συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά αν δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις πώς ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε να καλύψουμε το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών για την περιτροπή σε εργασία, καθώς το κράτος από εδώ και πέρα δεν τις επιδοτεί, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει πολύ το κόστος εργασίας αναεργαζόμενο για όλες τις επιχειρήσεις. Το κυριότερο, το κράτος δεν επιδοτεί τον εσωτερικό τουρισμό με ένα σεβαστό ποσό, δίνοντας οικονομικό κίνητρο για να ταξιδέψει ο κόσμος στα πρότυπα και άλλων χωρών, όπως η Ιταλία που έδωσε 2,5 δις και 60 εκατομμύρια πληθυσμό. Εδώ αναλογικά πρέπει να δοθούν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ευρώ για να κινηθεί ο εσωτερικός τουρισμός και όχι 30 εκατομμύρια που ούτε για την περιοχή μας δεν φτάνουν. Θα πρέπει να υπάρξει συνδρομή του Υπουργείου όσον αφορά στην αλλαγή της νομοθεσίας για να μπορέσουμε τελικά να δρομολογήσουμε μια εταιρεία πρόωθηση τουριστικού προϊόντος και αυτό προϋποθέτει την αλλαγή της νομοθεσίας που να επιτρέπει τη σύσταση τέτοιας εταιρείας. Αποφυγή εγκατάστασης μεταναστών το ζητάμε επιτακτικά εντός τουριστικής ζώνης. Μέσω του προγράμματος εστίας εμπλέκεται το Υπουργείο. Θεωρούμε ότι γίνεται απομείωση του τουριστικού προϊόντος όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις εντός τουριστικής ζώνης. Πρέπει να καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι με μια φιλοξενία σε άλλες δομές. Εργαλείο χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μας πρόλαβε ο κ. Περιφερειάρχης. Είναι κακό για τα ταμεία προφανώς στις περιφέρειες αυτό που συνέβη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με άμεση ρευστότητα εκτός τραπεζικών κριτηρίων. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία την οικονομική και τη συγκυρία. Απλά έχει συμβεί σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Είναι καλό για να μπορέσουν να κρατηθούν επιχειρήσεις αρκετές.